Νίκο Δεδάκη, θέλω να κάνουμε μια κουβέντα για αυτά τα ουσιαστικά θέματα που απασχολούν την παιδεία μας. Είπα ότι η υγεία θέλω να συναντήσει σήμερα την παιδεία. Τα παιδιά σήμερα πραγματικά δεν ξέρω αν τα Ελληνόπουλα μπορούν να είναι ευτυχισμένα κάτω από αυτές τις συνθήκες που ζουν. Θα μου πεις ποιες συνθήκες. Εσύ θα μας τις περιγράψεις. Θα μπορούσαν πραγματικά αυτές οι συνθήκες να βελτιωθούν. Βλέπεις παιδιά σήμερα στην τάξη σου που μπορεί να είναι θλιμμένα, που μπορεί να είναι στενοχωρημένα, να είναι θυμωμένα, να είναι πληγωμένα. Πάντα μπορεί να υπήρχαν, αλλά σήμερα πόση σημασία θα έπρεπε να δίνουμε. Για μένα θα έπρεπε να υπάρχει πάντα ένας ψυχολόγος σε κάθε σχολείο. Δεν θα είχαμε bullying τόσο, δεν θα είχαμε άλλους διαπληκτισμούς ανάμεσα στους μαθητές, αλλά και ανάμεσα στους γονείς και στους δασκάλους. Τώρα έδειξα πάρα πολλά θέματα. Ας βάλουμε όμως μία τάξη. Όλα αυτά που είπες συμβαίνουν στον απόλυτο βαθμό. Η κοινωνία μας η οποία προχωράει προς τα μπροστά δεν έχει μόνο θετικά αποτυπώματα, υπάρχουν και κάποια αρνητικά τα οποία επικεντρώνονται στις ανθρώπινες σχέσεις. Και στο κομμάτι του σχολείου, της παιδείας, οι ανθρώπινες σχέσεις τις βρίσκουμε στο μεγαλύτερο τους βαθμό. Το σχολείο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας, αυτό δεν είναι κάτι πρωτότυπο που λέω. Και πραγματικά οι σχέσεις, αυτή η τριπλέτα που διαρθρώνει το σχολείο, εκπαιδευτικός, μαθητής, γονιός, είναι μία σχέση δυναμική, η οποία όμως πολλές φορές μπορεί να αδυναμητιστεί και να εκραγεί αν γίνουν κάποιες λάθος κινήσεις από ένα από τα τρία μέλη, μία από τις τρεις συνισταμένες αυτής της σχέσης. Η εκπαιδευτική του σήμερα στην Ελλάδα θεωρώ ότι έχουμε περισσότερο επιστημοσύνη από τους εκπαιδευτικούς του χθες, από τους δικούς μας δασκάλους που μας εκπαίδευσαν εμάς, αλλά είναι τόσο ραγδαίες οι εξελίξεις στην ελληνική κοινωνία που έχουν σχέση με την ψυχολογία, την ψυχοσύνθεση, όρισης κοινωνίας όλων αυτών των εμπλεκόμενων μερών, που κάνει τη δουλειά μας πολύ πιο δύσκολη από των εκπαιδευτικών μιας άλλης γενιάς. Γιατί πάνω απ' όλα δεν υπάρχει πλέον η άσκηση σωματικής βίας. Δεν υπάρχει δηλαδή ο εκπαιδευτικός, ο δάσκαλος, με τη βέργα στο χέρι που λέγαμε παλαιότερα. Ήταν μια ρίση που είχε ξεκινήσει από την εποχή του Βυζαντίου. Παιδί λέει που δαρθεί δεν μαθαίνει. Υπήρχε αυτή η νοοτροπία. Σήμερα αυτή έχει καταπέσει, όχι μόνο στην Ελλάδα, θεωρώ ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, αλλά και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Στη Σουηδία, για παράδειγμα, ο ξυλοδαρμός διανόμου έχει απαγορευτεί από το 1979. Στη Δανία, που θεωρείται μια πρότυπη χώρα στην καλή σχέση σχολείου-οικογένειας-εκπαιδευτικού, λίγο αργότερα, αλλά πάνω από μια εικοσαετία τώρα, διανόμου και εκεί έχει απαγορευτεί ο ξυλοδαρμός και πρέπει να έχουμε άλλες μεθόδους, γιατί η πειθαρχία είναι κάτι δεδομένο. Γιατί άλλο ξυλοδαρμός, αν πάμε στην άλλη μεριά, μιλάμε για την πλήρη αναρχία. Που ένα σχολείο δεν μπορεί να πατήσει στέρεα στην πλήρη αναρχία. Πρέπει να υπάρξουν σχέσεις ανάμεσα σε αυτά τα τρία μέρη, να τα επαναλάβω. Εκπαιδευτικός, γονιός, μαθητής, σχέσεις εμπιστοσύνης και από τις τρεις πλευρές, έτσι ώστε να μπορέσει αυτό το τρένο που ονομάζεται παιδεία να είναι σε σωστές ράγες για να μην έχουν εκτροχιασμό. Νίκο, αγαπητέ μου Νίκο, θέλω να καταλάβω αν οι εκπαιδευτικοί σήμερα μπορούν να παρεκκλίνουν λίγο από τις εντολές της πολιτείας και να λειτουργήσουν με τη φαντασία τους, με την αγάπη τους, με κίνητρο την αγάπη τους στα παιδιά, εννοείται, να βάλουν μια δική τους μέθοδο αν θέλει κάποιος δάσκαλος, να βελτιώσει λίγο και να προσθέσει πράγματα μέσα στο σύστημα. Μπορεί να το κάνει χωρίς να τον κριτικάρουν αρνητικά. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θέτεις και πραγματικά απασχολεί όλη την εκπαιδευτική και τη σχολική κοινότητα. Εγώ θα απαντήσω αβίαστα ναι, μπορεί να το κάνει ο εκπαιδευτικός. Αρκεί βέβαια να πατήσει, να έχει πατήσει αυτός πολύ δυνατά στα πόδια του, να ξέρει τι του γίνεται, να το πούμε με απλές κουβέντες, και να είναι σίγουρος ότι αυτό που κάνει δεν θα είναι ένας πειραματισμός, αλλά θα έχει κάποια θετικά αποτελέσματα. Το πρώτο πρέπει να κάνει να το κοινωνήσει στα άλλα δύο μέρη.
πρώτα απ' όλα στους γονείς. Οι γονείς να μπορέσουν να αισθανθούν ότι αυτό το καινοτόμο με αλφα γιώτα και όχι καινοτόμο, δηλαδή άδειο που κάμισο με έψιλον, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα προάξει και τη γνώση του παιδιού, αλλά και κάποιες βασικές συναισθηματικές και ψυχολογικές αξίες και δεξιότητες, δηλαδή και θα ανοίξει μία χαραμάδα μέσα στην ψυχή του παιδιού, το οποίο, να ανοίξω μια παρένθεση, είναι πλέον το πιο σημαντικό. Η ψυχολογία και η ψυχοσύνθεση του παιδιού είναι αυτή η οποία είναι το ζητούμενο σήμερα και την οποία θα τη βρει μπροστά της η κάθε κοινωνία και δει η ελληνική. Δεν είναι τυχαίο το ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε πως αν μεγαλώσουν ευτυχισμένα παιδιά θα γίνουν ευτυχισμένοι ενήλικες και αυτοί θα δημιουργήσουν ευτυχισμένα παιδιά. Άρα θέλω να μου πεις, Νίκο μου, εσύ από τη δική σου βιωματική πορεία μέσα στον χώρο της παιδείας, στην εκπαίδευση, με στόχο και γνώμονα την υγεία των μαθητών, την ψυχική, τη σωματική, την πνευματική κτλ. Έχεις κάνει κάτι εσύ προσωπικά που βγήκε έξω από τα συνηθισμένα και είσαι περήφανος γι' αυτό? Καταρχήν να κάνω μια πολύ πολύ μικρή εισαγωγή και να πούμε τη μαγική λέξη ενσυναίσθηση. Αν δεν μπεις στο πετσί του μαθητή, να καταλάβεις τα θέλω του και τις ανάγκες του, να καταλάβεις το πώς αισθάνεται εκείνη την ώρα που είναι απέναντί σου ο μαθητής, ουσιαστικά δεν μπορείς να προχωρήσεις καθόλου. Από εκεί και πέρα, όταν πλέον έχεις αντιληφθεί και έχει φτιαχτεί ένα καλό κλίμα μέσα στην τάξη, ο εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει θαύματα. Και μια και το έθεσε σε προσωπικό επίπεδο, να το προχωρήσω παραπέρα, δεν μπορώ να κρύψω ότι τα πρώτα χρόνια ήμουν ένας τυπικός δάσκαλος. Ακολουθούσα κατά γράμμα τις εντολές του Υπουργείου, το σχολικό εγχειρίδιο, το Ευαγγέλιο και όλα αυτά που ξέρω. Με την πάροδο του χρόνου που νιώθοντας και εγώ μια σιγουριά σε αυτό που κάνω, άρχισα να παρεκκλίνω, με τη θετική βέβαια έννοια του όρου, από αυτό το δομημένο σύστημα το οποίο καλώς ή κακώς υπάρχει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Είδα λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλά θετικά αποτελέσματα. Προσπάθησα να φύγω από το σχολικό εγχειρίδιο, το οποίο δεν είναι πανάκια. Ακόμα και οι σχολικοί μας σύμβουλοι, οι παλιοί επιθεωρητές που λέγαμε, μας το λένε αυτό το πράγμα. Είναι ένα συμβουλευτικό εγχειρίδιο. Μην φοβηθείτε να βγείτε από αυτό. Ανοίξτε παράθυρα να πάτε και σε άλλους τομείς. Ψάξτε και άλλα εγχειρίδια. Το σημαντικότερο, προσπαθήστε να ενθυσίστε και να δείξετε τα παιδιά σας δεξιότητες. Όχι μόνο μία στήρα από μνημόνευση, αλλά μάθετε τους πώς να μαθαίνουν. Άρα λοιπόν, για μένα ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι να βγει η τάξη, να βγει ο μαθητής με το δάσκαλό τους από τη σχολική αίθουσα, να βγει στην κοινωνία. Η κοινωνία είναι εκεί που θα ζήσουν αργότερα οι μαθητές. Ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου, εκτός από το γνωστικό? Είναι να προετοιμάσουμε τους ανθρώπους για την ενηλικίωσή τους, να βγουν στην κοινωνία, να φύγουν από τη γυάλα της οικογένειας και του σχολείου, να μπορούν να ζήσουν. Αν λοιπόν τους βγάλουμε από το σχολείο, τότε έχουμε επιτύχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Δεν είναι ο στόχος του σχολείου να βγάλουμε όλους τους μαθητές επιστήμονες. Δεν χρειάζεται η κάθε κοινωνία το 100% επιστήμονες. Τι χρειάζεται? Σωστούς ανθρώπους να μπορούν να γίνουν σωστοί οικογενειάρχες, να μεγαλώσουν και αυτοί με τη σειρά τους τα δικά τους παιδιά, να τους εμφυσίσουν την αγάπη και τα συναισθήματα που θα έχουν διδαχθεί από τους δασκάλους τους, από την οικογένειά τους, και έτσι να προχωρεί και να εξελίσσεται ο θεσμός της κοινωνίας. Νίκο Τερεδάκη, πρέπει να τονίσουμε όμως ότι πέρα από την αγάπη πρέπει με κάποιο τρόπο να βγάλουμε τις φοβίες από τα παιδιά και ίσως και τον ναρκισισμό ή το αντίθετο, την υποτέλεια. Δηλαδή είναι αυτές οι αξίες που δημιουργούν ανθρώπους θαραλέους, αλλά με αυτογνωσία, που ξέρουν τις δυνατότητές τους, τις δυνάμεις τους και δεν, να πω τη λέξη, δεν κολώνουν, ας πούμε, μπροστά στις δυσκολίες της ζωής. Αυτό είναι. Ακριβώς, και επειδή η ζωή, όπως εξελίσσεται, έχει περισσότερες δυσκολίες από ό,τι είχε στις παλαιότερες γενιές, πρέπει πρώτα απ' όλα να πείσουμε το γονιό
όπως την ονομάζουμε στην παιδαγωγική ορολογία, ο οποίος θέλει να είναι και να εποπτεύει σαν τον drone από πάνω το παιδί του. Αυτό το γονιό θέλουμε να το βγάλουμε από τη μέσα. Θέλουμε ένα γονιό συνεργατικό, ένα γονιό ο οποίος θα αναδείξει τα θετικά στοιχεία του παιδιού του, δεν θα διστάσει να του δείξει τα αρνητικά του για να το βελτιώσει. Σωστά. Και εκεί πέρα σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό, γιατί καλά ψέματα, ένας δάσκαλος δεν μπορεί να κάνει τα πάντα μόνος του αν δεν έχει τη βοήθεια του σπιτιού, της οικογένειας. Θέλουμε λοιπόν πρώτα να εκπαιδεύσουμε τους γονείς. Έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια τις σχολές γονέων. Μπράβο. Γιατί κανείς, όχι στο δικό μου σχολείο, αλλά γενικότερα αρχές στο δικό μου σχολείο, λειτουργούν, βεβαίως, λειτουργούν και στο πλαίσιο του Δήμου, αλλά και στο πλαίσιο της κάθε σχολικής μονάδας. Οι εκπαιδευτικοί εκτός ωραρίου σχολείου θα καλέσουν τους γονείς σε τακτικές συνεδρίες, συνομιλίες. Έρχονται οι γονείς σε αυτές τις συνεδρίες. Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν έρχεται μεγάλο ποσοστό γονέων. Αυτό το γονέο που θέλουμε πραγματικά, ο οποίος υστερεί, αυτός δυστυχώς δεν έρχεται, και εκεί είναι το μεγάλο μας στοίχημα να τον πείσουμε να έρθει, να τον εκπαιδεύσουμε. Γιατί κανείς δεν σπούδασε γονιός. Κανείς δεν σπούδασε. Δεν υπάρχει σχολείο που να σου έχει δώσει ένα απολυτήριο, ένα δίπλωμα ότι είσαι καλός, μέτριος, κακός γονιός. Εσύ, Νίκο μου, έχεις δημοτικό, έτσι. Ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Διάβαζα ένα υπέροχο βιβλίο που λέει «Γιατί οι Δανείοι», έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες, «Γιατί οι Δανείοι είναι έχουν τα πιο ευτυχισμένα παιδιά». Και ιδιαίτερα η σχέση αυτό που είπες γονιών και δασκάλων, πόσο σημαντική είναι. Δίνουν πολύ μεγάλη, εκεί βέβαια είναι μια άλλη δομή κοινωνίας, έτσι, δεν είναι μόνο ξαφνικά μπαίνουμε στο σχολείο και βλέπουμε wow, ας πούμε, ένα εξαιρετικό σύστημα, ενώ έξω στην κοινωνία είναι αλλιώς. Λοιπόν, βλέπουμε ότι δίνουν πολύ μεγάλη προτεραιότητα στο παιχνίδι, το αυθόρμητο παιχνίδι. Όχι δηλαδή αναγκαστικά να πας το παιδί σου στο μπάσκετ να το γράψεις, ή στο χορό να το γράψεις, ή στη μουσική να το γράψεις, αλλά να αυτοσχεδιάζουν τα παιδιά μεταξύ τους. Επίσης, θέλουν να κάνουν παρέα μικρότερα, με λίγο μεγαλύτερα παιδιά, ώστε η κοινωνικότητα και η κοινωνικοποίηση να γίνεται στην πορεία πολύ έτσι αρμονικά. Να μην είναι μόνο τα μικρά με τα μικρά, τα μεγάλα με τα μεγάλα, και να ανταλλάσσουν και να αλληλοβοηθούνται. Δεν ξέρω αν εμείς το έχουμε αυτό. Πρόσεξε τώρα να δεις. Αυτό είναι κάτι. Γιατί λέμε ότι τα Ελληνόπουλα των παλαιότερων εποχών ήταν πιο ευτυχισμένα. Γιατί στο μονοθέσιο σχολείο, που σε πάρα πολλές, στην επαρχία ιδίως, ήταν συνήθως ο μοναδικός, η μοναδική δομή σχολείου, ήταν στην ίδια τάξη, από το πρωτάκι μέχρι το εφτάκι. Και εκεί πέρα βοηθούσε ο μεγάλος μαθητής το μικρότερο. Και ο μεγαλύτερος μάθαινε από τη συμπεριφορά του μικρότερου. Χωρίς λοιπόν να το ξέρουν τότε οι εκπαιδευτικοί, το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά ήταν ένας τρόπος ανάγκης, αυτό δούλευε και αλληλεπιδρούσε ανάμεσα στους μαθητές ως ανάγκη. Σήμερα λοιπόν αυτή την ανάγκη πρέπει να την κάνουμε καθημερινότητα, όπως πολύ σωστά είπες. Δηλαδή, να γίνει μια ανάμιξη των τάξεων, των ηλικιών των μαθητών, και αυτό το κάνουμε σε πάρα πολλά σχολεία. Αναθέτουμε στους μαθητές της έκτης, για παράδειγμα, που είναι η ανώτερη τάξη, να υιοθετήσουν σε εισαγωγικά ένα παιδάκι, ένα μαθητή της πρώτης, που έρχεται για πρώτη φορά σε αυτή τη δομή του δημοτικού σχολείου. Και βλέπουμε ότι αυτό, όταν βέβαια προωθείται και από τους εκπαιδευτικούς και έχουμε συνέχεια ένα feedback, μια ανατροφοδότηση, βλέπουμε ότι λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Το μεγάλο παιδί νιώθει πολύ σπουδαίο και περήφανο που του έχει αναθέσει ο εκπαιδευτικός τη συντροφιά ή την εποπτεία. Νιώθει χρήσιμο. Ακριβώς. Και το μικρό παιδί νιώθει μια ασφάλεια ότι έχει ένα αετό με τα μεγάλα του φτερά από πάνω του και το προστατεύει, και εκτός από τον εκπαιδευτικό θα μπορεί να προστρέξει και σε ένα σχεδόν συνομιλικό του να του πει ότι αυτός με χτύπησε, αυτός με έδιρε, μου πήρε το φαγητό. Και εκεί πέρα βλέπουμε ότι αρχίζει και δένει. Πολύ ωραία. Αυτό το πράγμα. Ξέρεις, μου έφερε μια εικόνα στο μυαλό τώρα αυτό που είπες, Νίκο μου. Υπάρχει μια τάση, βέβαια τώρα είναι και ο κορονοϊός που μας εμποδίζει, να συνεργαστούν τα δημοτικά με τα γυροκομεία. Δηλαδή αντίστοιχα,
ένας υπερήλικας να υιοθετηθεί από ένα παιδί και ένα παιδί να υιοθετηθεί από ένα υπερήλικα και να δίνουν τα παιδιά αυτή την τροφοδοσία της νιώτης στους μεγάλους και η μεγάλη τη σοφία τους στα παιδιά. Βέβαια τώρα... Όχι, αυτό το υιοθετούμε τουλάχιστον εδώ στο Ρέθινο, επειδή δεν έχουμε μόνο τα γυροκομεία, έχουμε και τα καπί. Ναι, σωστά, σωστά. Που σε κάθε γειτονιά υπάρχει ένα καπί. Εμείς στο δικό μου το σχολείο έχουμε την τύχη να έχουμε το καπί του Τσεσμέ. Ιδίως σε περίοδους γιορτών, κυρίως τα Χριστούγεννα που είναι μια πιο οικογενειακή γιορτή, πηγαίνουμε στο καπί, φτιάχνουμε με τους γερόντους κουραβιέδες, θα φτιάξουμε μελό μακάρονα, θα τους καλέσουμε στη δική μας γιορτή. Πολλές φορές θα τους καλέσουμε να μας πούν ιστορίες από τα παιδικά τους χρόνια. Μπράβο, και ξέρεις, μπράβο. Είναι πάρα πολύ όμορφο και πολύ δυνατό να βλέπει το παιδάκι, τον παππού του ή την ηλικία του παππού της γιαγιάς να του αφηγείται ιστορίες όταν ήταν αυτό παιδί. Τι όμορφο. Ναι, και ξέρεις, αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν και, δεν ξέρω, έχουν μια έφεση στο να αφηγούνται πάρα πολύ όμορφα και να ζουν αυτές τις αφηγήσεις. Και πόση ανάγκη το έχουν και οι ίδιοι, δηλαδή πόσο τους ανανεώνει αυτό. Ακριβώς. Και τους κρατάει σε μια εγρήγορση. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι λοιπόν και οι δύο αυτές οι κοινωνικές ομάδες του παιδιού και του παππού της γιαγιάς χωρίς την ενδιάμεση γενιά των παιδιών γονέων, βλέπουμε ότι υπάρχει σε πολλές φορές μία ουσιαστικά μία χημεία ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες και είναι χρήσιμη και για τους, δύο αυτούς. Ναι. Νίκο μου, πάλι θα αναφερθώ λίγο στη Δανία. Το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό. Ευτυχώς βέβαια στις επαρχίες μας έχουμε ακόμη τις γειτονιές μας, άλλη μόνο, τις αλάνες μας και ούτω καθεξής. Στην πόλη βέβαια το παιδί είναι πιο περιορισμένο. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία, πολλά που μπορεί κανείς να βρει και στο διαδίκτυο, με παιχνίδια, με φαντασία, με. Οι δάσκαλοι βλέπεις, οι συναδελφοί σου διαβάζουν, ενημερώνονται, παρακολουθούν ας πούμε σεμινάρια, συνέδρια, ξέρω, φιλοσοφίας, αυτογνωσίας, θετικής ψυχολογίας, που είναι όλα απαραίτητα. Θα το πω αυτό χωρίς να φανεί καθόλου εγωιστικό για τους συναδέλφους μου μιλάω, γενικά. Ναι, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευση ενημερώνονται, παρακολουθούν συνέδρια, διαβάζουν, ακόμα και την ώρα του διαλύματος αναπτύσσουμε παιδαγωγικές συζητήσεις για το πώς μπορεί ο ένας να βελτιωθεί σε σχέση με τον άλλο, να πάρουμε τις καλές πρακτικές άλλων συναδέλφων, άλλων σχολείων. Και ναι, το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως, ότι υπάρχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το θέμα είναι της τωρινής γενιάς, ότι αρχίζουμε και ελαχιστοποιούμε το παιχνίδι. Δυστυχώς, ο ηλεκτρονικός κόσμος που ζούμε, που πλέον το διαδίκτυο, ένα κινητό, ένα τάμπλετ, έχει μπει στην καθημερινότητα των παιδιών. Και δυστυχώς είναι η εύκολη λύση για την οικογένεια να ξεφορτωθεί όσα εισαγωγικά στέλνουμε να βάλουμε το παιδί. Ενώ παλιότερα είχε τηλεόραση, κάτσε δες τηλεόραση. Τώρα πάρε το κινητό, πάρε το τάμπλετ. Τώρα έχει πολλά να τα ακουμπήσει. Ακριβώς. Σε πολλά σημεία να ακουμπήσει το παιδί. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος των γονέων. Δεν λέμε εμείς, δεν λέω εγώ, αφιερώσου όλη η μέρα στο παιδί. Καταλαβαίνω ότι έχουμε τις δουλειές μας ενήλικοι. Πλέον και ο άντρας και η γυναίκα έχουν βγει στην αγορά εργασίας, θα κάνουν και μία και δύο και τρεις δουλειές. Δεν μας ενδιαφέρει ο ποσοτικός χρόνος. Ο ποιοτικός χρόνος που θα αφιερώσει το παιδί. Μπορεί να είναι μισή ώρα την ημέρα. Mm-hmm. Πάρτο. Βγείτε μια βόλτα. Εδώ στο χωριό σήμερα, στην όμορφη Κυριάνα που κάνουμε τη συνέντευξή μας. Πήγαινε μέχρι την εκκλησία. Πιάσε ένα λουλουδάκι. Ανέβα, βάλτε το παιδί να σκαρφαλώσει πάνω στο δέντρο. Σωστά. Να πέσει. Ναι. Να χδαθεί. Mm-hmm. Να κυλιστεί στο χώμα. Να κυλιστεί στο χώμα. Δεν πειράζει, ας λερωθεί. Έχουμε το πλυντήριο, δεν έχουμε πλέον το πλυσταριό. Είναι πολύ πιο εύκολο να τα κάνουμε. Δηλαδή αυτά τα καθημερινά που πολλοί τα θεωρούμε ανούσια, είναι πάρα πολύ σημαντικά για αυτά τα παιδιά. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Πριν από μερικά χρόνια, με τους μαθητές μου σε ένα αστικό σχολείο, πήγαμε και περάσαμε το φαράκι των Μήλων. Μια πεζοπορική διαδρομή. Διαπίστωσα ότι στην αρχή τα παιδιά δεν ήξεραν να περπατήσουν στον χώρο. Δυσκολεύονταν
στα πετραδάκια που υπήρχαν. Δυσκολεύονταν να δρασκελίσουν ένα αργιάκι των 50 εκατοστών. Ένιωθαν φόβο στη φύση που θα πρέπει να επανέλθουν στη φύση. Το θετικό όμως αποτύπωμα ήταν, το αποτύπωμα και το κατάληξαν πάρα πολύ θετική. Τα παιδιά ακόμα και σήμερα μετά από 30 χρόνια θυμούνται αυτή την εξερεύνηση, γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο για αυτούς. Να βγούμε στη γειτονιά, να μιλήσουμε με τους γειτόνους, να πάρουμε συνεντεύξεις. Γράψαμε μαζί ένα βιβλίο για τις τετρακατοικίες, ήταν ένα συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή μας που είχε δημιουργηθεί μετά τους βομβαρδισμούς των Γερμανών το 1941, άγνωστο σε όλους. Μπήκαμε στα σπίτια, βρήκαμε τους κατοίκους, κάτσαμε με την κυρία Λένη στη βεράντα, φωτογραφηθήκαμε και μας κέρασε η κυρία Λένη ένα σοκολατάκι. Τα παιδιά στην αρχή ένιωθαν άβολα γιατί ήταν έξω από τον κύκλο τους. Σιγά σιγά συνήθισαν. Τους άρεσε αυτή η διαδικασία. Να βγούμε λοιπόν έξω από το σχολείο. Mm-hmm. Όχι να πάμε στο άλλο άκρο, να παρατήσουμε το γνωστικό αντικείμενο. Χρειάζεται και αυτό. Πρέπει να μάθουμε και πολλαπλασιασμό και διαίρεση, να μάθουμε και σωστή ορθογραφία, αλλά δεν είναι αυτό μονόδρομος. Είναι έξω οι δεξιότητες, οι κοινωνικές και αυτό που είπες και προηγουμένως, το παιχνίδι. Να μην θέλει. Την γνώση μπορούμε να την έχουμε και μέσα από το παιχνίδι. Ακριβώς. Δηλαδή μέσα από παιχνίδι, βεβαίως. Να μάθουμε και πολλαπλασιασμό, να μάθουμε και φιλοσοφία και ιστορία και απ' όλα. Παρατηρούμε τα παιδιά παίζουν μπάλα στο διάλειμμα. Μαλώνουν συνέχεια. Γιατί είναι ατομιστές τα παιδιά. Θέλουν μία μπάλα μόνο. Μα κάποιους μιμούνται όμως. Ακριβώς. Από κάπου το βλέπουμε. Ποιοι είναι ατομιστές, οι μεγάλοι. Τα παιδιά. Πάρα πολύ σωστά. Γιατί αν εσύ που είσαι μεγάλος, σου πέσει κάτι κάτω και είναι ένα παιδάκι δίπλα σου μικρό, θα πάει να το σηκώσει να το δώσει. Αντίθετα, αν έχεις ένα μεγάλο δίπλα σου, εξαρτάται το φιλότιμό του, ζήτημα είναι να θα πιάσει. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε στα παιδιά να συνεργάζονται. Την ομαδοσυνεργατική μέθοδο που κερδίζει συνέχεια έδαφο στην εκπαίδευση, αλλά όχι να συνεργάζονται μόνο μέσα στη σχολική τάξη. Να μπορούν να συνεργαστούν και στο παιχνίδι. Να βάλουν μόνα τους τους κανόνες και τα όρια. Mm-hmm. Δεν χρειάζονται διαιτητές. Κάποια στιγμή πρέπει να απομακρύνονται οι διαιτητές ενήλικες από τα παιδιά. Νίκο μου, έχεις διαπιστώσει σε κάποιες από τις τάξεις σου όλα αυτά τα χρόνια παιδιά που μπορεί να έχουν κάποιες δυσλειτουργίες, δηλαδή ένα παιδί που είναι, τρώει πολύ ή δεν θέλει να φάει καθόλου. Ένα παιδί το οποίο είναι λίγο απομονώνεται από τα άλλα παιδιά και το βλέπεις μελαγχολικό. Εκεί έχεις συστήσει ποτέ ότι ας πούμε ένα παιδάκι κρίνεις ότι μπορεί, πρέπει να το δει ένας ψυχολόγος, το έχεις συζητήσει ποτέ με ένα γονιό, δηλαδή τέτοιες ανάγκες έχουν παρουσιαστεί μέσα στη σχολική σου ζωή. Αυτά τα παραδείγματα και αυτές τις περιπτώσεις υπήρχαν πάντα. Δεν είχαμε την επιστημοσύνη να τη διακρίνουμε. Σήμερα λοιπόν που την έχουμε και ευτυχώς και το λέω αυτό με μεγάλη χαρά και οι γονείς οι ίδιοι πλέον δεν τα θεωρούν ταμπού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, τουλάχιστον η πλειονότητα. Mm-hmm. Καλούμε ο δάσκαλος, ο διευθυντής, το γονιό και να εφιστήσουμε την προσοχή στο παιδί για το καλό του παιδιού. Mm-hmm. Και εκείνη η ενσυναίσθηση. Άμα του το πούμε ότι το παιδί έχει πρόβλημα, έχει ο γονιός ταπουρώνεται. Άμα όμως του πούμε ότι κοίταξε, σου πω, δεν είναι τίποτα. Γιατί και εγώ το δικό μου το παιδί είχε κάτι ανάλογο, και εγώ το έστειλα σε λογοπαιδικό, και εγώ το έστειλα σε ψυχολόγο, και εμείς πήγαμε ως οικογένεια σε ψυχολόγο, αρχίζει ο δεν νιώθει ότι είναι ένα θύμα που του επιτίθεται. Άρα λοιπόν τον βλέπει με άλλη ματιά και πραγματικά πηγαίνει ακόμα και σε διατροφολόγο, γιατί έχουν παιδάκια που είναι παχύσαρκα. Mm-hmm. Και τα βλέπεις ότι είναι δυστυχισμένα στο παιχνίδι. Γιατί είναι λίγο αιμοβόρικη και η τάξη. Τα παιδιά μπορεί να είναι μικρά, αλλά όταν βρουν αδύναμο σημείο στο συμμαθήτη θα το χτυπήσουν. Ναι, και πάλι όμως εγώ τονίζω ότι αυτό το κάνουν γιατί βλέπουν συμπεριφορές των μεγάλων, έτσι. Γι' αυτό και ίσως οι γονείς δεν πρέπει ποτέ να κρίνουν αρνητικά κανένα παιδί, ούτε παιδί το δικό τους εννοείται, αλλά ούτε και τα άλλα παιδιά, τους συμμαθητές κτλ. Πάντα να βρίσκουν τρόπους να τα δικαιολογούν στα μάτια των δικών τους παιδιών. Ακριβώς. Έτσι αλλάζει η εικόνα, δηλαδή μεταφέρεις από το αρνητικό στο θετικό. Μπορεί ένα παιδί, ας πούμε, να είναι υπερκινητικό. Και μέσω δεν χρειάζεται να βάλεις μια ταμπέλα, αυτό έχει δέπει, ας πούμε. Ίσως ίσα αυτό το παιδί μπορεί αργότερα, επειδή είναι υπερκινητικό στα μικρά του χρόνια, να γίνει ένας άριστος αθλητής, λέμε τώρα. Έτσι. Ή ένα παιδί που είναι ίσως πιο εσωστρεφές, αργότερα να γίνει ένας υπέροχος συγγραφέας ή ένας άνθρωπος της μουσικής και δεν ξέρω και ό,τι άλλο. Άρα ποτέ δεν βάζουμε ταμπέλες, και αυτό είναι ένα θέμα επίσης της κοινωνίας μας.
τα παιδιά σήμερα έχουν ταλέντα, τα οποία δυστυχώς το ελληνικό σχολείο δεν τα ανακαλύπτει. Ναι. Ίσως τα ανακαλύψουμε τυχαία. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Στην περισσυνή μου τάξη ανεβάσαμε κάποια στιγμή ένα μικρό θεατρικό με τον γυμναστή. Είχα λοιπόν μία μαθήτρια η οποία ήταν πολύ φοβισμένη την ώρα του μαθήματος, δεν συμμετείχε, γενικά ήταν στο γνωστικό κομμάτι της. Σε αυτό λοιπόν το θεατρικό που ήταν ένα μουσικοκινητικό, είχε μία κίνηση. Το παιδί έβλεπε και το ζούσε. Κάθε φορά λοιπόν που έμπαινα στην τάξη να τη κάνω μάθημα, τη λέω: δεν ξεκινάω, δεν μου χορέψει λίγο. Και έβλεπε το παιδί και επί τόπου ανέβαινε η ψυχολογία του. Και έβλεπε ότι μετά είχε τα μάτια τη, τα λαχνούρια, το πρόσωπό του καθορισμένο. Και συμμετείχε πολύ περισσότερο στο μάθημα παρά αν έμπαινα απλώ η ρόσκοπη. Δηλαδή ήξερε ότι είχε κάτι άξιζε και αυτή και είχε κάτι μοναδικό σε σχέση με του άλλου. Μπορεί να μην ήταν καλή στο μάθημα, αλλά ήταν πολύ καλύτερη σε κάτι άλλο. Το οποίο σίγουρα θα σας χρησιμεύσει αργότερα στη ζωή. Νίκο μου, για να κλείσουμε αυτή την όμορφη κουβέντα μας, όσο μιλάμε επί ώρες, βέβαια, τα θέματα της παιδείας δεν τελειώνουν, όπως και της υγείας εννοείται. Θα ήθελα να μου πεις τώρα, στην εποχή του κορονοϊού, ποιες είναι οι διαπιστώσεις σου και εσύ τι φιλοδοξείς για το μέλλον. Κάτι είχε ακουστεί, βέβαια, και κάτι κάμερες θα μπαίνανε, παρακολουθούν. Δεν κατάλαβα ποτέ για ποιο λόγο. Γενικά, τι παίζει στην ψυχολογία των δασκάλων αυτόν τον καιρό του κορονοϊού και των μαθητών? Θα μιλήσω για τους δασκάλους πρώτα. Σίγουρα είμαστε μπροστά σε μία διαφορετικότητα. Κανείς δεν είχε μάθει σε αυτό που τόσο βία μπήκε στη ζωή μας, όχι μόνο της εκπαίδευσης, αλλά και της καθημερινής μας ζωής. Δεν ξέραμε για τηλεκπαίδευση, για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ψάχναμε να βρούμε τρόπους να επικοινωνήσουμε τα παιδιά μας. Δεν υπήρχαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Δεν ξέραμε, θα τολμήσω να το πω, ούτε εμείς οι ίδιοι να το διδάξουμε αυτό το πράγμα. Αρχίζει σιγά σιγά πλέον και ομαλοποιείται. Αρχίζουμε και ξεφοβόμαστε και εμείς. Δεν μιλάω υγειονομικό φόβο αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι κάτι τον οποίο πρέπει να τον έχουμε. Το φόβο την προσοχή. Καλύτερα. Αλλά στο κομμάτι της εκπαίδευσης, επειδή είμαστε σίγουροι ότι και η επόμενη σχολική χρονιά που θα αρχίσει, όπως λένε κανονικά στις 7 του Σεπτέμβρη, θα μας βρει στην ίδια κατάσταση που μας άφησε το προηγούμενο σχολικό έτος. Θεωρώ ότι έχουμε περισσότερα βέλη στη φαρέτρα μας πλέον, έχουμε αποκτήσει μία μικρή τεχνογνωσία και θεωρώ ότι με το μεράκι, το φιλότιμο και το συνέστημα που θα το πω διακατέχει τον Έλληνα εκπαιδευτικό, θα τα καταφέρουμε όσο καλύτερα μπορούμε και θέλω τελειώντας να αφήσω αυτό το θετικό μήνυμα, γιατί δεν πρέπει να είμαστε κατηφείς, πρέπει να βγάζουμε κάτι θετικό σε αυτή τη δεδομένη στιγμή που ζούμε. Κάτι καινούριο, κάτι θετικό, κάτι όμορφο θα βγει από αυτή τη δύσκολη, από αυτή τη στενοπό, από αυτές τις συμπληγάδες που βρίσκεται όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και όλος ο κόσμος για την εκπαίδευση. Κάτι καινούργιο θα μάθουμε, κάτι καινούργιο θα πάρουμε και εμείς και οι μαθητές μας. Να ξεφύγουμε λοιπόν από αυτό το βιβλιοκεντρικό, σχολικοκεντρικό σύστημα. Τα παιδιά μας έδειξαν ότι τον Ιούνιο, αλλά που μπήκαμε στην τάξη, ήταν έτοιμα να αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα αυτή τη νέα απειλή του κορονοϊού, αλλά και το διάστημα από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο που κάναμε εξ αποστάσεως δασκαλία σε ένα μεγάλο βαθμό ανταπεξήγαμε. Όλα αυτά λοιπόν τα κρατάμε και προχωράμε ένα βήμα παραπέρα να δούμε με θετική σκέψη να αντιμετωπίσουμε και για αυτή τη σχολική χρονιά όσο διαρκέσει αυτή την απειλή του κορονοϊού. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι μπορεί αυτή τη στιγμή λόγω του κορονοϊού να κρατάμε αποστάσεις, γιατί έτσι πρέπει για το θέμα της μετάδοσης και της υγείας, όμως το να εμφυσίσουμε την εσωτερική επαφή είναι πολύ σημαντικό και είναι κλειδί, γιατί πόσοι άνθρωποι είναι κοντά φαινομενικά και η απόσταση εσωτερική, η ψυχική είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και αντίθετα. Είναι αυτό που λέει ο Σαμαράκης, ποτέ οι στέγες των σπιτιών δεν ήταν τόσο κοντά η μια στην άλλη και οι καρδιές και οι ψυχές των ανθρώπων τόσο μακριά η μια από την άλλη. Ας φέρουμε λοιπόν, εφόσον οι στέγες μας είναι κοντά, ας φέρουμε λοιπόν τις ψυχές μας και αυτές κοντά τη μια στην άλλη.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την τιμή που μου έκανες να έρθεις σε αυτό το σπιτικό εδώ στο χωριό και να κάνουμε αυτή την όμορφη συνέντευξη. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, δάσκαλε.